Προφανώς αναγνωρίζουμε την ανάγκη να εξασφαλίζεται και με τον καλύτερο τρόπο η υπηρεσία μετακίνησης των αιτούντων άσυλο και διεθνή προστασία, γενικότερα βέβαια των προσφύγων και μεταναστών κατά το στάδιο της υποδοχής και στο πλαίσιο της προστασίας που θα έπρεπε να διασφαλίζεται αποκλειστικά από το κράτος. Φυσικά, όπως και σε όλα τα άλλα ζητήματα της διαχείρισης, αν θέλετε, του προσφυγικού μεταναστευτικού, δεν συμφωνούμε με την εμπορευματοποίηση αυτής της ανάγκης για να θησαυρίζουν οι κάθε είδους ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μεγάλες σε κάθε κλάδο, όπως συμβαίνει και με την παρούσα σύμβαση, όπου 7 περίπου εκατομμύρια προβλέπονται ανά έτος και 27 για την τετραετία σε ένα επιχειρηματικό σχήμα, το οποίο μάλιστα αναλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών μετακίνησης όλων των ειδών, σε όλη την επικράτητα, για λόγους λέτε σχετικότητας, συμπληρωματικότητας και αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ζητούμενων υπηρεσιών και οικονομίας κλίμακας, όπως απαντήθηκε από το Υπουργείο στο σχετικό εύλογο, κατά τη γνώμη μας, ερώτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη μη υποδιαίρεση του έργου. Για μας όμως, το βασικό είναι αυτό που εκφράζεται μέσα από αυτό το έργο, δηλαδή το πνεύμα και το περιεχόμενο του συστήματος υποδοχής που διαμορφώνεται για τους ξεριζωμένους ανθρώπους που έρχονται στη χώρα μας, τους απελπισμένους και κατατρεγμένους από την ίδια την υπεραλιστική βαρβαρότητα. Απ' τη μια, ο εγκλωβισμός στις νέες ελεγχόμενες δομές, αυτές που επιχειρεί να κατασκευάσει το Υπουργείο στα νησιά, παρά τις συνεχείς, διαρκείς και εμένουσες διαμαρτυρίες των κατοίκων. Σε αυτές υψώνεται ψηλά τσιμεντένια τείχη στην ενδοχώρα, δηλαδή υπερδομές, φυλακές, απελάσεις, απ' την άλλη και επαναπροωθήσεις. Και μάλιστα κατανοούμε και την ανάγκη, αν θέλετε, υψηλού κόστους για τις μετακινήσεις, διότι εκεί που πάτε και κάνετε, ιδιαίτερα να πούμε και για τη Λέσβο που επιχειρείτε να κάνετε και θα δούμε αν θα γίνει μέχρι τέλος τη δομή στη μέση του δάσους που πραγματικά προκαλεί και τρόμο και δείχνει και μια απανθρωπιά η επιλογή αυτή που κάνετε να εγκλωβίζετε μέσα στη μέση του πουθενά ανθρώπους, μπορεί να χρειάζεται και ελικόπτερα στο τέλος για να τους μετακινείτε με το οδικό δίκτυο και την κατάσταση που βρίσκεται στην περιοχή. Και βέβαια παραμένει το ζητούμενο ότι συνεχίζεται μια επιλογή να παραμένουν οι τόποι εγκλωβισμού τα νησιά και μάλιστα σε τέτοιου είδους απάνθρωπες δομές. Μιλάτε για βελτιωμένη διαχείριση του μεταναστευτικού και περιγράφετε στην πραγματικότητα όλα αυτά. Δηλαδή μια πολιτική που δεν έχει καμία σχέση με ένα σύστημα υποδοχής σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης και την ανάγκη για την προστασία των προσφύγων. Οι μετακινήσεις που περιγράφονται στο έργο αφορούν ακριβώς αυτή την κατανομή των ξεριζωμένων στις διάφορες δομές, την επίσπευση των απελάσεων, ενδεχομένως και επιστροφή στις δομές των νησιών όπου θα παραμένουν εγκλωβισμένοι όσων απορρίπτεται το αίτημα ασύλου και θα θέλαμε και μια απάντηση από αυτού, γιατί μιλάτε για μικρό αριθμό των δομών, αλλά αν όντως στα νησιά παραμένουν τα προκεκά, άρα μιλάμε για ένα απροσδιόριστο αριθμό που θα μένει εγκλωβισμένος εκεί και σε τι συνθήκες. Και βέβαια την ένταση της καταστολής. Ένα έργο δηλαδή που θα αφορούσε, δεν αφορούν αυτές οι μετακίνησεις, ένα έργο που αντί να αφορά τη μετακίνηση των μαθητών προσφυγόπουλων στα σχολεία τους, αφορά τελικά τη μετακίνηση των μαθητών προσφύγων από τη δομή του Ελαιώνα στη δομή του Σχιστού στη μέση της σχολικής χρονιάς, διώχνοντας τα παιδιά στην πραγματικότητα έξω από το σχολείο, μια πρακτική που δεν είναι μεμονωμένη αλλά συχνή και γι' αυτό γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν κατ' επανάληψη να πάψουν οι συνεχείς μετακινήσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την ήδη δύσκολη πρόσβαση των παιδιών αυτών στα σχολεία. Ένα έργο τελικά που αφορά τη μετακίνηση των διαμενόντων στα διαμερίσματα του εστία που τερματίζεται κατά κανόνα, δηλαδή μιλάμε για πιο ευάλωτους ανθρώπους, οικογένειες κλπ. Πίσω στις δομές, φυλακές, αν δεν καταλήξουν φυσικά άστεγοι, τέτοιου είδους μετακινήσεις προβλέπεται. Όμως, αυτό που χρειάζεται τελικά και θα έπρεπε να διασφαλίζεται είναι η προστασία του δικαιώματος των ξεριζωμένων στο άσυλο και στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους, η διασφάλιση της ασφαλούς διαβίωσής τους για όσο διάστημα παραμένουν στη χώρα μας,
σε ανοιχτούς και αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας, σε ξενοδοχεία και διαμερίσματα όπου χρειάζεται, καθώς και η δημιουργία συστημάτων κοινωνικής ένταξης για όσους επιθυμούν να μείνουν στη χώρα και γενικά για όλους όσους μείνουν τελικά στη χώρα μας. Σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, θα έπρεπε να γίνονται οι διάφορες μετακινήσεις τους με ευθύνη και με μέσα που εξασφαλίζει το κράτος και όχι, βέβαια, με συμβάσεις και για την κερδοφορία ορισμένων επιχειρήσεων. Ευχαριστώ.